Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την επικρατούσα τιμή ενός δείγματος. Αρχικά, ας πούμε ότι η επικρατούσα τιμή ενός δείγματος είναι ένα από τα μέτρα θέσης του δείγματος αυτού. Συμβολίζεται με μη-μηδέν. Εάν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα λέγαμε πως επικρατούσα τιμή κάποιων παρατηρήσεων χ1, χ2, χν ορίζεται εκείνη η παρατήρηση χι που έχει την μεγαλύτερη συχνότητα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε την επικρατούσα τιμή των ακόλουθων παρατηρήσεων, θα λέγαμε, σύμφωνα με τον ορισμό, ότι η τιμή χ1 που ισούται με 2 έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα τον αριθμό 3. Άρα αυτή θα είναι και η επικρατούσα τιμή. Αξίζει να κάνουμε τις εξής δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι η επικρατούσα τιμή ενός δείγματος εξαρτάται μόνο από τη μεγαλύτερη τιμή της συχνότητάς της. Και δεύτερον, ότι μπορούμε να έχουμε ένα δείγμα με περισσότερες από μία επικρατούσες τιμές. Αν τώρα έχουμε ομαδοποιημένα προβλήματα, τότε για να βρούμε την επικρατούσα τιμή, ακολουθούμε τα εξής βήματα. Αρχικά, στο πρώτο βήμα, σχεδιάζουμε το ραβδόγραμμα συχνοτήτων ΝΙΑΙ. Εναλλακτικά, μπορούμε να σχεδιάσουμε το ραβδόγραμμα συχνοτήτων FI ή το ραβδόγραμμα συχνοτήτων FI%. Στο δεύτερο βήμα, έχοντας σχεδιάσει το ραβδόγραμμα συχνοτήτων, πηγαίνουμε στην υψηλότερη ράβδο και ενώνουμε τις κορυφές της, χιαστή, με τις κορυφές των διπλανών ράβδων που ακουμπούν σε αυτήν. Δηλαδή, αν προσέξουμε στο σχήμα, ενώνουμε την κορυφή α με το σημείο δ και την κορυφή β με το σημείο γ. Στο τρίτο βήμα τώρα, στο σημείο αυτό που τέμνονται τα δύο ευθύγραμμα τμήματα που σχεδιάσαμε στο δεύτερο βήμα, δηλαδή, αν προσέξετε στο σχήμα, στο σημείο ε, φέρνουμε μία ευθεία κάθετη προς τον άξονα των κλάσεων. Τελειώνοντας, η ευθεία η κάθετη στον άξονα των κλάσεων που φέραμε στο τρίτο βήμα τέμνει τον άξονα των κλάσεων, δηλαδή τον οριζόντιο άξονα, σε ένα σημείο. Αυτό το σημείο είναι και η τιμή της επικρατούσας τιμής που ψάχνουμε. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.